Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog με τον Όντι. Αύριο φεύγουμε Αθήνα. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ με σκυλί, να σας πω την αλήθεια. Θα πάμε με τρένο. Θα σας πω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε όταν ταξιδεύετε με κτέλη, αεροπλάνο ή τρένο. Θα δούμε τι θα πάρουμε. Τώρα πάμε προς το μαγαζί να τον κάνουμε ένα μπάνιο, να ετοιμάσουμε τα πράγματά του. Πάμε να τα κάνουμε παρέα. Αυτά, Όντι. Πες ένα γεια ρε. Αγόρι μου. Φτάσαμε στο μαγαζάκι του. Λοιπόν. Κάτσε, κάτσε. Πού είσαι, έλα. Πάμε για μπάνιο, αγόρι μου. Πάμε για μπάνιο. Όχι, δεν θες, ε. Κάτσε κάτω. Μπράβο. Έλα. Ωπα. Χαίζεσαι, ε. Κόμμα. Έχεις κάνει 10 μπάνια. Σε να σε αποκλείσουμε. Γιατί τρέμεις, ρε. Γιατί τρέμεις. Έχεις κάνει πόσες φορές. Μπράβο. Λοιπόν, έτοιμος ο Νόντι, του πλέναμε δόντια, μπάνιο, ποδαράκια, μιχάκια κτλ. Και παιδιά, θέτει πόσο λαμπερός είναι. Ρε, λάμπεις ρε, λάμπεις. Γενικά δεν τους αρέσει. Και αυτός που έχει κάνει 2-3 φορές, 4 μπάνιο, ακόμα χέζει δηλαδή. Έχει τη μουρά κάτω από τα σκέλια. Είναι πιο φουτσιάρικος. Τα άλλα σκυλάκια δεν φοβούνται τόσο. Αλλά είναι... Έτοιμος για ταξίδι. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 ακριβώς. Πάμε να πάρουμε αστικό. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη τα λέμε αστικά. Και να πάμε να πάρουμε το τρένο. Δεν ξέρω τι περιμένει. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:05, έχουμε μπει στο τρένο. Προς το παρόν δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και ο Νόντι είναι πάρα πολύ ήσυχος, αλλά έχει συνηθίσει να ταξιδεύει ενώ σε αυτοκίνητα, σε μηχανία, μάξι τα λοιπά, δεν γαβγίζει. Έχουμε καθίσει στο κηλικείο, γενικά ταξιδεύα πάρα πολύ το τρένο και έκαναμε μια παύση λόγω του ατυχήματος, φοβηθήκαμε φουλ. Υπάρχει ζωή μηνύει τώρα. Πάντα κάθομαι και οικείο, δηλαδή αράζω, πίνω κανένα καφέ, τρώω κάτι, παίζω με τον υπολογιστή, διαβάζω ένα βιβλίο. Τώρα, στο τρένο, όταν έκοψα τα εισιτήρια μου, με ρώτησαν πόσα κιλά είναι. Τους είπα ότι είναι 8 κιλά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο το σκυλί τι γίνεται και εννοείται θέλει κλουβάκι. Ενώ θέλει κλουβάκι, έχουμε βιβλιάρια, όλα τα εμβόλια. Και η κατάσταση αυτή τη στιγμή που επικρατεί είναι αυτή. Φτάσαμε Αθήνα, το ταξίδι ήταν πολύ καλό, πολύ φρόνιμος, καθόταν ήσυχα,
Απλά δεν μπορείτε να καθίσετε κυλικείο, απαγορεύεται για τα σκυλιά. Και είναι επίσης πάρα πολύ κουραστικό, με τα μέσα δηλαδή, τώρα στο μετρό πρέπει να τον έχω στο πλουβάκι και να τον κουβαλάω. Supermarket call, απίστευτο που το κάνω, δεν πίστευα ότι το κάνω ποτέ. Τέλος πάντων, τρία βράδια στην Αθήνα, πήραμε 4 κιλά μαγαρόνια, 3 σε ένα δώρο προσφορά, 2 Coca-Cola Zero, μερικές πίτσες για τη Λιγούρα, 4 μπιζόλες, τόνο σαλάτα, σάλτσα, εννοείται, και κεφαλοτήρι. Αυτά νομίζω θα μας πάνε 2 μέρες. Να πω κάτι. Για πες. Το μόνο που μου έκανε καλή εντύπωση ήταν το κρέας και το ψάρι. Τόνο. Τα υπόλοιπα. Όχι. Ναι, δεν είναι κάτι άλλο. Κοκακοριζί και μακαρόνια. Και οι πίτσες. Ούρα. Δεν είναι σάκης πίτσα. Εντάξει τώρα κι εσύ. Έβαλες τη Σαλονίκη. Λοιπόν, η πρώτη μέρα ξεκίνησε. Έχουμε ξυπνήσει πολύ αργά, χθες ήμασταν κομμάτια. Παιδιά, δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε χωρίς κλουβάκι σχεδόν πουθενά, ούτε λεωφορείο, ούτε μετρό, ούτε τίποτα. Οπότε θα πρέπει να κουβαλάς μαζί σου πάντα κλουβάκι. Και είναι λίγο έτσι δύσκολο. Τέλος πάντων, όλα καλά μέχρι τώρα. Πάμε σήμερα στους εθνικούς κήπους να πάμε να κατουρίσουμε τα πάντα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί μέσα. Πάντα σε κλουβάκι. Νομίζω είναι ταλαιπωρία άμα δεν έχει δικό σου μεταφορικό, γιατί ακόμα και στην ταξί που μπαίνει θα πρέπει να είναι σε κλουβί. Οπότε, επειδή κυκλοφορούμε με μέσα, μετρό ή ταξί, νομίζω δεν βολεύει να έχει να το φέρει μαζί στο σουλάκι. Μετά από 2 ώρες στα μέσα, φτάσαμε επιτέλους στους εθνικούς κήπους. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι. Έχω κατέβει στην Αθήνα πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν έχω έρθει. Πάμε λίγο να σας το δείξω και... Νόντι, έλα! Και πόσο χαίρεται ο Νόντι. Μικρός εξερευνητής. Γενικά αξίζει πάρα πολύ να έρθετε εδώ πέρα, να το δείτε το μέρος, να χαλαρώσετε, δηλαδή είναι στο κέντρο και δεν το πιστεύεις ρε παιδί μου ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στο κέντρο της Αθηνάς. Και εννοείται άμα έχει κάποιο σκύλο, είναι νούμερο ένα επιλογή. Γενικά το πάρκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο Νόντι δεν έχει σταματήσει να τρέχει και να μυρίζει. Εν τω μεταξύ δεν τις έχει τις χήνες, αλλιώς θα έκανε καμία επίθεση σαν κυνηγό σκύλο που είναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Παιδιά, αξίζει να έρθετε. Εν τω μεταξύ εγώ ξέρω άτομα από την Αθήνα που δεν έχουν έρθει ποτέ εδώ. Τέλος πάντων, αξίζει πάρα πολύ, ειδικά άμα έχετε σκύλο. Δηλαδή εμείς μισή ώρα, 40 λεπτά που το περπατήσαμε και το έτρεξε ο μικρός, ήτανε σούπερ. Το μόνο κακό είναι ότι πώς θα έρθεις εδώ πέρα. Δηλαδή θα πρέπει να πάρεις τα μέσα ή αλλιώς άμα έχεις δικό σου, γιατί με τα μέσα θα ζοριστεί το σκυλί. Αυτό ήτανε. Τώρα πάμε να γυρίσουμε με μετρό προς το Πειραιά, γιατί πήραμε το πρωί λεωφορείο και ταξί και μας βγήκε ο... Ναι, μας βγήκε. Αυτό. Τουλάχιστον με το μετρό. Κάνουμε 10 λεπτά μέσα, 15 και λίγο παραπάνω και 5 λεπτά περπάτου. Απλά θα πρέπει να είναι φουλ κλουβάκι μέσα στο μετρό. Σήμερα Σάββατο,
Θα πάω να βουτήξω τα Θεοφάνεια. Νομίζω έχουμε βγάλει άκρη. Έχουμε πάρει 4 λιμεναρχεία για να βγάλουμε άκρη. Δεν ξέρω, ψιλοαγχώνομαι λίγο. Έχω ετοιμάσει σάκο με πετσέτες και τέτοια. Αυτό. Πάμε να δούμε τώρα. Θα βοηθήσω και το Τσιρικά να πάρει τον αγιασμό. Ναι. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Και να δούμε αν τελικά βοηθήσουμε, γιατί δεν μας βλέπουν όπου πάμε. Μετά από τηλεφωνήματα και που ρωτήσαμε εδώ πέρα περαστικούς και τέτοια, βρήκαμε που θα πετάξουν το σταυρό. Τώρα είμαστε στο Πασαλιμάνι με το Πιτσιρικά και έχουμε, λέει, κάνα δεκάλεπτο δρόμο για να πάμε, λέει, μπροστά στην πισίνα, όπου εκεί θα το πετάξουν και θα δούμε τις διαδικασίες. Πρώτη φορά γυρνά τόσο πολύ τον Πειραιά, Πασαλιμάνι και τα λοιπά. Και είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή. Δεν ξέρω, δεν είχα συνδυάσει στο μυαλό μου αλλιώς ότι δεν είναι τόσο καλή, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη. Πολύ καλοί άνθρωποι μέχρι στιγμής. Δηλαδή δεν μας δυσκόλεψε κάτι και περαστικός που ρωτούσαμε, πάρα πολύ ευγενικοί και να βοηθήσουν όπως μπορούν και χαμογελαστοί. Μπράβο το, μπράβο Πειραιάς. Α, την πρώτη φορά κατά δίκη μου. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω την εμπειρία μου. Βουτήξαμε, ντυθήκαμε, τον πιάσαμε. Βούτηξα εγώ και μία κυρία ακόμα. Είχε πάρα πολύ κρύο, χάλια καιρό, ήταν παγωμένη. Και τώρα καθίσαμε για ένα καφέ. Παιδιά, είναι ευλογία να το κάνετε. Δεν είναι τίποτα μία μέρα να ξυπνήσετε πιο νωρίς, να πάρετε για 2 λεπτά ανάσες ή να βουτήξετε. Μόνο που θα βουτήξετε φτάνει. Καλά, δεν τα λέω. Α, χρειάζεται επίσης μια υπεύθυνη δήλωση να στείλετε στο λιμενικό ή μια μέρα πιο πριν ηλεκτρονικά. Αυτά. Τα είπα όλα. Πρέπει να κάνετε δήλωση. Πρέπει να κάνετε δήλωση στο λιμενικό ή να πάτε ή να μπείτε στο TaxisNet και να την κάνετε ηλεκτρονικά τη δήλωση. Αυτό. Σωστά. Και αυτό μου δώσανε τέτοια. Λοιπόν, μόλις βγήκαμε από το Airbnb, τελείωσε αυτό το ταξίδι. Δεν βγάλαμε άπειρα πράγματα, ενώ κάναμε διάφορα. Εδώ, Νόντι, παίζει με το παιχνίδι του. Περιμένουμε τώρα ένα φίλο να πιούμε ένα καφέ και μετά επιστροφή στο σταθμό για να πάρουμε το τρένο. Δεν μπορέσαμε να βγάλουμε κάποιο βίντεο γιατί γινόταν χαμός από βαλίτσες και ορθιούς. Κούραση και θα βγούμε έξω και θα πούμε τα υπόλοιπα τώρα. Φτάσαμε μόλις στη Θεσσαλονίκη, φτάνουμε στο σπίτι και πάμε λίγο να κάνουμε μια ανασκόπηση. Ο γυρισμός ήταν πολύ δύσκολος, είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο και άρχισε και το τρένο 35 με 40 λεπτά παραπάνω. Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να ταξιδέψεις Αθήνα ή Θεσσαλονίκη χωρίς αυτοκίνητο. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να το κάνω με αυτοκίνητο, γιατί στην ουσία ζορίζεσαι πάρα πολύ και με τα πράγματα που είναι έξτρα πράγματα λόγω του σπιτιού.
Και γιατί μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να τον έχεις μόνιμα στο κουβάκι. Δηλαδή τώρα 5 ώρες που τον είχα εγώ τον Όντι στο κλουβί, πάλι καλά ούτε γάβγιζε, κοιμότανε, ήταν πάρα πολύ ίσιμος, τώρα άλλο σκυλί δεν ξέρω πώς αντέξει. Και στο μετρό το ίδιο, δηλαδή πολύ ταλαιπωρία. Άμα έχεις μεταφορικό μέσο, αυτοκίνητο, θα ήταν πιο κουραστικό για σένα επειδή θα οδηγάς, ας πούμε, λίγο παραπάνω ώρες, πιο ακριβό σίγουρα, αλλά ναι, ο Νόντι είδε αρκετά καινούργια πράγματα. Τώρα κατάλαβε ότι φτάσαμε σπίτι και χαίρεται φουλ. Κουράστηκε αυτός. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο vlog.